Εμείς τώρα πάμε να μιλήσουμε για τριχόπτωση. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας για την τριχόπτωση. Είναι δεδομένο πλέον, αφορά και άντρες και γυναίκες. Μαζί μας είναι η δόκτωρας Αντωνία Ανδριοπούλου. Είναι αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της κλινικής Advanced Hair Clinics και Hair Surgery Specialist. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι δεδομένο πλέον ότι η τριχόπτωση αφορά και άντρες και γυναίκες. Σήμερα μαζί θα μιλήσουμε όσον αφορά τη διάγνωση της τριχόπτωσης, γιατί ναι μεν υπάρχει λογική στο την απώλεια τριχών στην καθημερινότητά μας με το λούσιμο ή με το βουρτσισμά των μαλλιών. Ωστόσο, πότε πρέπει να απευθυνθούμε στον ειδικό και πώς κρίνουμε ότι η διάγνωση είναι σωστή? Αρχικά να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία ο κάθε ένας ασθενής να έρχεται στον γιατρό όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στην καθημερινότητά του. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, έχει διαφορετικά προβλήματα. Σίγουρα ο ίδιος γνωρίζει πότε κάτι αλλάζει στον εαυτό του. Ακόμα και αν σε εμάς κλινικά δεν υπάρχει ακόμα ένδειξη. Άρα το πιο σωστό θα έλεγα είναι να έρχεται στον γιατρό όταν ο ίδιος θα διαπιστώσει το πρόβλημα και εμείς με την εμπειρία που έχουμε και με τα κατάλληλα μέσα που μας δίνει η ιατρική θα διαπιστώσουμε αν πράγματι είναι κάτι που θα πρέπει να τον ανησυχήσει και να μπει σε θεραπευτικό πρωτόκολλο ή όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πολλές φορές κάποιος λέει «Μα είναι η αλλαγή της εποχής». Ξέρετε, βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες έτσι ώστε να καθυστερήσουμε να πάμε στους ειδικούς και υπάρχουν και αυτοί που τα μαλλιά τους είναι κάτι περισσότερο από τα μάτια τους και θέλουν να τα προσέχουν και τρέχουν με το παραμικρό σε ένα ειδικό για να δουν αν όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να κάνουν κάποιες θεραπείες. Ωστόσο, μέσα από την εμπειρία σας μπορείτε να καταλάβετε αν όντως είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό της εποχής ή οτιδήποτε άλλο που πρέπει να ξεκινήσει κάποια θεραπεία. Σίγουρα υπάρχει εποχική τριχόπτωση, όπως λέτε κι εσείς. Όλοι οι άνθρωποι τους έχει απασχολήσει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Όταν η τριχόπτωση, γενικά να έχουμε λίγο ένα μπούσουλα στο μυαλό μας, όταν η τριχόπτωση ξεκινάει απότομα και συνεχίζει για παραπάνω από μερικές εβδομάδες, καλό θα ήταν να πάμε στον ειδικό ώστε να εξετάσουμε αν είναι κάτι παθολογικό ή όχι. Από εκεί και πέρα, είτε υπάρχει κλινική εικόνα είτε όχι, υπάρχουν πολλά διαγνωστικά μέσα τα οποία μας επιτρέπουν να αποφασίσουμε αν χρειάζεται να μπούμε σε κάποιο θεραπευτικό πλάνο. Η εποχική τριχόπτωση υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί ή είναι μια περίοδος που πρέπει απλά να κάνουμε υπομονή να περάσει? Αν μιλάμε για μια καθαρά εποχική τριχόπτωση, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μας ανησυχήσει. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μας δημιουργήσει μόνιμα προβλήματα. Οι τείχες ουσιαστικά πρέπει να ακολουθήσουν τον κύκλο τους, να πέσουν, να το πούμε απλά, οι παλιές για να βγουν οι καινούργιες. Δεν δημιουργούνται κενά από την εποχική τριχόπτωση. Αλλά όπως είπαμε και πριν, αν είναι κάτι που συνεχίζει, καλό είναι να μην το αφήσουμε και να το δούμε στον ειδικό. Η τριχόπτωση, ανάλογα με το φύλο, υπάρχει διαφορά? Δηλαδή, ότι είναι πιο έντονη ή διαφορετικού τύπου σε άντρα ή γυναίκα? Έχουμε πολλές μορφές τριχόπτωσης, αλοπαικίας ουσιαστικά. Σίγουρα επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες, διαφορετικά τους άντρες. Ανάλογα με τη διάγνωση, κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ πιο έντονες στις περιπτώσεις από ό,τι στους άντρες ή και το ανάποδο. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μορφή αλοπαικίας η οποία να υπάρχει αποκλειστικά μόνο σε ένα από τα δύο φύλλα. Αυτό το αποτέλεσμα, το πολυπόθετο αποτέλεσμα που περιμένουν οι ασθενείς, ωστόσο γιατρέ, πότε κάνει την εμφάνισή του? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η ανυπομονησία είναι μεγάλη, πόσο μάλλον όταν ξεκινήσουν να εμφανίζονται και κενά. Όπως σε όλα, στην ιατρική όλοι οι ασθενείς θέλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αρκετά γρήγορα. Ναι. Εδώ μιλάμε βέβαια για πρόβλημα το οποίο είναι χρόνιο. Δεν θεραπεύεται, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ίαση. Μιλάμε για θεραπευτικές αγωγές, οι οποίες είναι στο φάσμα ουσιαστικά να διατηρήσουμε και να συντηρήσουμε το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά χρειάζεται να γίνεται χρόνια. Άρα θα ξεκινήσουμε μια θεραπεία, θα δούμε καλά αποτελέσματα, μια σταθεροποίηση ουσιαστικά του προβλήματος τους πρώτους 4 με 6 μήνες, αλλά ξέρουμε ότι η θεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί εφόρου ζωής.
Μια συντηρητική θεραπεία γίνεται μόνο στα άτομα τα οποία έχουν απώλεια μαλλιών ή μπορεί και οποιοδήποτε, είτε γιατί θεωρεί λόγω κληρονομικότητας ότι θα χάσει τα μαλλιά του για να κάνει μια συντηρητική θεραπεία. Δεν θα έλεγα ότι θα έπρεπε να βάζουμε έναν άνθρωπο σε θεραπευτικό πρωτόκολλο όταν δεν είναι διαγνωσμένος με κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Εάν υπάρχει αυτή η φοβία σε νεαρή ηλικία και χωρίς ιατρική ένδειξη ότι μπορεί στο μέλλον από ανδρογεννητικού τύπου αλοπεκία να χάσω τα μαλλιά μου, υπάρχει διαγνωστικό τεστ, DNA τεστ, το οποίο μπορεί να μας δείξει την προδιάθεση του ατόμου στην τριχόπτωση και ουσιαστικά να μπορούμε να μπούμε σε ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο με ασφάλεια, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος στο μέλλον θα χρειαστεί να μπει σε αυτή. Μια συντηρητική θεραπεία πόσο χρόνο διαρκεί, γιατρέ? Συντηρητική θεραπεία τι ακριβώς εννοείται? Όταν ένα άτομο ξεκινήσει μια θεραπεία, βλέπουμε έχει διαγνωστεί ότι έχει την απώλεια μαλλιών και έχει ξεκινήσει ή στο επόμενο διάστημα θα έχει κάποια απώλεια μαλλιών και έχει ξεκινήσει μια συντηρητική θεραπεία. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή είναι ανάλογα με τον ασθενή? Είναι πάντα το πρωτόκολλο, το θεραπευτικό βγαίνει με τις ανάγκες του ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Εξαρτάται σίγουρα το τι ακριβώς πρόβλημα έχουμε να φτιάξουμε, να το πω απλά, να αντιμετωπίσουμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για σχεδόν εφόρου ζωής θεραπεία. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, είναι συντηρητική αγωγή. Είναι το πρόβλημα χρόνιο, δεν σταματάει δυστυχώς με κάποιον τρόπο. Εξαρτάται όμως η ηλικία, εξαρτάται η κατάσταση στην οποία είναι ο ασθενής τη στιγμή που ξεκινάει το θεραπευτικό πρωτόκολλο και σίγουρα δεν αντιμετωπίζουμε. Είναι αλλιώς να έχουμε ένα αυτοάνοσο πρόβλημα και διαφορετικά να έχουμε ανδρογεννητικού τύπου αλοπεκία. Επειδή όπως έχετε μιλήσει και για το αυτοάνοσο, που πολλές φορές η πηγή του είναι και το άγχος και όχι μόνο, το άγχος, η διατροφή και όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους όσον αφορά την τριχόπτωση, σωστά? Παίζουν ρόλο ο τρόπος ζωής μας, η διατροφή μας, το άγχος φυσικά που έχει ο κάθε άνθρωπος, όπως και σε κάθε παράγοντα της υγείας μας σίγουρα. Εναι. Είναι πράγματα τα οποία είναι σχετικά δύσκολα να τα σταματήσουμε, γιατί είναι, τι να πω, σε κάποιον να μην έχει άγχος, καταλαβαίνει. Δύσκολο, δυστυχώς. Πολύ θα το θέλαμε όλοι μας, αλλά δυστυχώς είναι κομμάτι και δύσκολο. Είναι η ζωή. Όσο γίνεται, να κρατάμε έναν καλό τρόπο ζωής. Κάτι τελευταίο που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, μπορούμε να προλάβουμε τελικά την τριχόπτωση? Μπορούμε να ξεκινήσουμε σε αρχικά στάδια τη θεραπευτική αγωγή, αρκεί ο ασθενής να κατανοήσει και να δεχθεί νωρίς το πρόβλημα, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αρκετά γρήγορα και πριν προχωρήσει. Μάλιστα, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές σας. Καλή συνέχεια. Και πολύ. Καλή σας συνέχεια.